Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μου έκανε εντύπωση ο τρόπος, αρνητική εντύπωση, ο τρόπος με τον οποίο απάντησε στη δευτερολογία του κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης. Διότι στην αίθουσα αυτή οι πάντες σήμερα βουλευτές της αντιπολίτευσης κατάθεσαν την αγωνία τους για να γλιτώσει ένα παιδί τον θάνατο, ένας νέος άνθρωπος. Και αντί να δει αυτή την αγωνία, αντί να συμμεριστεί την έγνοια την οποία εκφράσαμε οι βουλευτές της αντιπολίτευσης σήμερα, επιδόθηκε σε ειρωνίες και σε μικροπολιτικά σχόλια εις βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, ο ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε σήμερα και σας είπε, κατατίθενται προτάσεις, ακόμα και δικιά μας τροπολογία. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να με διακόψετε, να σταματήσω να μιλήσετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ακούσατε ύβρις από την αντιπολίτευση. Εμείς σας είπαμε, πάρτε τις προτάσεις και διαμορφώστε όποια θέση θέλετε για να γλιτώσει τη ζωή του αυτό το παιδί. Και εσείς επιδίδεστε σε τέτοιου τύπου μικροπολιτικά σχόλια. Κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης. Κύριε Πρόεδρε, δεν ακούω τι λέει ο κύριος Υπουργός και πρέπει να διακόπτω και να χάνω το χρόνο. Μα δεν είναι έτσι. Πριν μερικές μέρες, ο κύριος Σαμαράς από Βήμα εκδήλωσης κομματικής αποκάλεσε φοιτητές του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου θρασίμια. Και αυτό το είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ιδού το επίπεδο που έχει φτάσει η πολιτική ζωή του τόπου. Και σήμερα ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Σε ποιο κατήφορο έχετε μπει, κύριοι της κυβέρνησης? Σε ποιο κατήφορο ενάντια στην νεολαία αυτού του τόπου, η οποία διεκδικεί δικαιώματα, διεύρυνση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, διεύρυνση των συνταγματικών δικαιωμάτων? Σε ποιο κατήφορο έχετε μπει με πρώτον τον κύριο Πρωθυπουργό που αποκαλεί φοιτητές θρασίμια? Και δεν ντρεπόμαστε λίγο όλοι μας? Ένα λεπτό, σας διακόπτω. Όχι, κύριε, ένα λεπτό, σε διακόπτω. Έχω το δικαίωμα. Όχι, δεν και δεν επιτρέπω σε κανέναν. Παρακαλώ, κλείστε το μικρόφωνο στον κύριο. Ακούστε, κύριε Κοντονή. Ακούστε, κύριε Κοντονή. Ακούστε, κύριε Κοντονή. Ακούστε, κύριε Κοντονή. Ακούστε. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός τον κατηγορήσατε ότι έκανε πνεύμα. Ότι έκανε πνεύμα. Έχετε καταλάβει εσείς τι λέτε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό? Σας παρακαλώ. 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 Συνεχίστε. Παρακαλώ. Εδώ έκανε ένα αφιολόγημα στο Αττικές. Κύριε συνάδελφοι, ορίστε μας. Παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση έχει μπει στου κακού τη σκάλα και δεν αντιλαμβάνεται τα αυτονόητα. Προσήλθαμε στη συζήτηση, κύριε Υπουργέ, σήμερα. Γιατί ακριβώς υπάρχουν όλα εκείνα τα δεδομένα που μπορούν να σας δώσουν τη δυνατότητα να νομοθετήσετε και να ρυθμίσετε το θέμα. Έχουμε τη δήλωση του Προέδρου των ΤΕΗ, ο οποίος λέει ότι δεν γίνεται αυτό που εσείς με νομοθετική πρωτοβουλία σήμερα θέλετε να περάσετε από τη Βουλή. Σας λέει ο Πρόεδρος των ΤΕΗ ότι εξ αποστάσεως φοίτηση σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να γίνει. Ο Πρόεδρος των ΤΕΗ το έχει πει δημοσίως, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Εάν δεν το έχετε αντιληφθεί, λυπάμαι. Δεύτερον, σας φέραμε μία τροπολογία και σας έκανα και μία ερώτηση. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί από την αρχή είχαμε διαπιστώσει ότι η τροπολογία την οποία φέρετε και η ένταξη στο καθεστώς της επιτήρησης με το γνωστό βραχιολάκι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εφαρμοστεί, διότι βρίσκει εμπόδιο το νόμο. Το άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εξαιρεί από αυτό το ευεργέτημα
τους υποδίκους για το άρθρο 380 και το άρθρο 187α. Και πού είναι το τραγικό της υπόθεσης, κύριε Υπουργέ? Ότι τουλάχιστον για το 187α αυτό το παιδί έχει αθωωθεί. Δηλαδή, ενώ έχει αθωωθεί από δικαστήριο και είναι βέβαιο ότι θα αθωωθεί και από το επόμενο, γιατί δεν μπορεί να καταδικαστεί για κάτι για το οποίο έχει αθωωθεί, με την επίκληση του 187α εμποδίζεται η ρύθμιση, την οποία και εσείς είπατε και είπα εγώ, για να δείτε και το συνενετικό πνεύμα, ότι κινείται σε μια θετική κατεύθυνση. Επομένως, κύριε Υπουργέ, σας ξαναλέμε και πάλι ότι για να αρθεί το αδιέξοδο και αυτό το παιδί να συνεχίσει να σπουδάζει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από την νομοθετική διεκπεραίωση του θέματος. Και θεωρούμε ότι η πλέον καταλληλότερη τροπολογία είναι η τροπολογία την οποία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και πάλι, εάν εσείς θέλετε να τη διαμορφώσετε καθιονδήποτε τρόπο κρίνετε εσείς σκόπιμο και σωστό, κάντε το. Κάντε το, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι να γλιτώσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τις πράξεις του. Για τις πράξεις του κρίθηκε από τη δικαιοσύνη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η αριστερά δεν επιδοκιμάζει αυτές τις πρακτικές. Αλλά το ζήτημα είναι αλλιώς τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Αλλιώς οργανώνουμε την πολιτική και κοινωνική πάλι. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που σήμερα κινδυνεύει να χαθεί δίνει έναν αγώνα για τα δικαιώματα των φυλακισμένων και ιδίως των νέων ανθρώπων που θέλουν να σπουδάσουν. Μια διαδικασία που μόνο καλό θα του κάνει. Επομένως, άλλος δρόμος, κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει εκτός από την νομοθετική ρύθμιση του θέματος. Δεν σας είπαμε εμείς ούτε να επέμβετε στη δικαιοσύνη, ούτε να πάρετε δικαστές τηλέφωνο, ούτε υπηρεσιακούς παράγοντες. Να ρυθμίσουμε εδώ το ζήτημα, σας λέμε, νομοθετικά. Τι άλλο πιο ειλικρινές από αυτό? Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας πω κάτι. Ακούστε, εάν συμβεί το οποιοδήποτε μοιραίο, να ξέρετε ότι από όλους αυτούς οι οποίοι σήμερα ενδεχομένως σας πρόχνουν σε αυτή την κατεύθυνση ή υπερασπίζονται αυτή τη στάση την οποία επιδεικνύει διημώνει η κυβέρνηση, να ξέρετε κανένας δεν θα βρεθεί να σας υπερασπιστεί. Μόνος θα σας σηκώσετε το σταυρό του μαρτυρίου. Και να ξέρετε ότι αυτή η κατάσταση, εάν φτάσει στο απευταίον, τότε είναι όνειδος για αυτή την κοινωνία. Επιτέλους, τι θέλει η κυβέρνηση? Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Ας το αντιληφθείτε και ας πάρουμε σήμερα μια νομοθετική πρωτοβουλία να λυθεί. Τελειώνω λέγοντας το εξής, όσον αφορά το νομοσχέδιο. Έχετε στα χέρια σας, δεν θα το αναγνώσω γιατί δεν έχω το χρόνο, την έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Κύριε Υπουργέ, όσα είπε ο ΣΥΡΙΖΑ από του βήματος της Ολομέλειας, με έναν τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και θα έλεγα απολύτως ορθό, τα λέει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Σας απασχολεί αυτό το ζήτημα? Ότι η νομική υπηρεσία της Βουλής ταυτίζεται απολύτως με όσα σας είπαμε εμείς από του βήματος της Βουλής και κατ' επανάληψη σας είπαμε και στην Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω και λέω το εξής, ότι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν πάει άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει απόψε ότι θα υποβάλει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για το θέμα του Ρωμανού, για την τροπολογία η οποία κατατίθεται, και ας πάρει ο καθένας βουλευτής την ευθύνη στους ώμους του. Άλλη λύση και άλλος δρόμος εκτός από την υπεύθυνη στάση ενός εκάστου δεν υπάρχει. Ευχαριστώ, κύριε. Ολοκληρώσα το λόγο, έχει ο συνάδελφος ο κύριος Ψηλάντης.